Απ' άκρη άκρη και της Κρήτης ήχησαν σήμερα οι σιρήνες στο πλαίσιο της άσκησης Παρμενίων 2023. Επί μια μισή περίπου ώρα, από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 12.30 το μεσημέρι, ενεργοποιήθηκε δοκιμαστικά και αναδιαστήματα το σύνολο των σιρήνων συναγερμού πολιτικής άμυνας σε όλη τη χώρα. Οι σιρήνες για τον Παρμενίο ήχησαν στο κέντρο του Ηρακλείου και όσοι τις άκουσαν είπαν ότι πρόκειται για μια χρήσιμη διαδικασία που σχετίζεται με την ετοιμότητα. Σίγουρα δείχνει μια αίσθηση ασφάλειας. Πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα. Πάντα πρέπει να γίνουμε έτοιμοι για όλα. Ειδικότερα ήχησε συναγερμός αεροπορικής επίθεσης, απειλής και προσβολής. Σε κάποιες περιπτώσεις η ένταση της σιρήνας ήταν τέτοια που αναστάτωσε όσους δεν γνώριζαν για την άσκηση. Άκουσα τις σιρήνες αλλά δεν ήξερα τι ήταν. Πιστεύετε ότι είναι χρήσιμο να γίνονται τέτοιου είδους ασκήσεις ετοιμότητας? Πιστεύω πως ναι. Πρέπει να γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν έλειψαν όμως και οι περιπτώσεις που πολίτες δεν άκουσαν τις σιρήνες ή τις άκουσαν και γνωρίζοντας για την άσκηση δεν έδειξαν να ανησυχούν. Και εδώ είχαμε και ζήτηση, δεν άκουσαμε κάτι. Και αν ακούσει και εμείς, τουλάχιστον δεν το καταλάβαμε. Να ξέρουμε κι εμείς γιατί γίνεται. Εγώ δεν τα άκουσα. Πρώτα ακουστήκαν οι καμπάνες, αλλά οι σιρήνες πολύ ελάχιστο. Μαζί με τις σιρήνες ήχησαν και οι καμπάνες σε ναούς. Όπως το Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, αλλά και τον Ιερό Ναό των Τεσσάρων Μαρτύρων στο Ρέθυμνο. Ελπίζουμε ποτέ να μην χρειαστεί να γίνει πραγματικότητα και να έχουμε πάντοτε όλοι μας και ο λαός μας ειρηνικό πολίτευμα και ειρηνική ζωή και να απολαμβάνουμε τα αγαθά της ειρήνης και της ελευθερίας. Ήχησαν οι σιρήνες του πολέμου, πράγμα που απευχόμεθα να ζήσουμε και εμείς και τα παιδιά των παιδιών μας. Και έτσι μας είπαν στις 11 η ώρα, όταν θα ξεκινήσουν να ηχούν οι σιρήνες, να σημάνουν ταυτόχρονα στο γρήγορο ρυθμό οι καμπάνες των εκκλησιών. Στο σύνολό τους οι πολίτες πάντως σημείωσαν ότι τέτοιου είδους ασκήσεις δημιουργούν ένα αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες, ότι ο μηχανισμός πολιτικής άμυνας είναι έτοιμος στην περίπτωση που η πατρίδα δεχθεί επίθεση. Απλώς να ξυπνήσει ο κόσμος. Γι' αυτό χτυπήσαν. Όλο ύπνο είναι. Είπα θα σημείωνε για τον πόλεμο κάτι τέτοιο που διάβασα τι. Το άκουσα, ναι. Εντάξει, σιρήνες λέμε καλά, σωστά, ωραία. Θα δούμε τώρα. Ομιγέννητο να λέμε.